Λέγαμε ότι πρέπει να ξεκινήσουμε κούκλα μου την εκπομπή και δεν έφευγε. Θα τα πει όμως όλα και την Τετάρτη που θα έρθει, οπότε θα τα μοιραστούμε και με όλους εσάς, δεν θα τα κρατήσουμε για τον εαυτό μας. Πολύ αδυνατισμένη, πολύ ανανεωμένη, μαυρισμένη. Αλλαγμένη γενικότερα. Αλλαγμένη πολύ. Μας είπε και εκείνη ότι δεν έχει καταφέρει ακόμα να κοιμηθεί. Υπάρχει τεράστιο θέμα με τον ύπνο μετά το Survivor. Δεν το καταλαβαίνω αυτό, πώς θα μπορείς να μου το εξηγήσεις. Ούτε εγώ κοιμόμουν, νομίζω κανένας μας. Γιατί, τι. Δεν βολεύεσαι καθόλου. Πρέπει έχεις να πας να κοιμηθείς το πάτωμα για να μπορέσεις. Ναι. Και έχουν και κρεβάτια. Ενώ πέρσι δεν είχαμε καθόλου. Δηλαδή δεν ήμασταν μόνο σανίδα πέρσι. Ναι, βέβαια, το θυμάμαι. Οπότε είναι παράξενο. Δηλαδή εγώ έβαζα το χέρι μου έτσι και ακόμα κοιμάμαι έτσι. Αλήθεια λες. Και εγώ κοιμάμαι μόνο ανάσκελα πλέον. Στον το νεκρό. Έτσι. Εκεί λες και μπαίνεις στο φερετράκι. Κοιμάμαι μόνο έτσι μετά το παιχνίδι, αλήθεια. Τι σταυρώνεις και τα χεράκια έτσι να με χαλαρεί. Τι σταυρώνω μόνη μου. Παιδί μου σου λέω, δεις πως κοιμάται εκεί έτσι. Κουνιέται. Φαντάζει. Το θέμα είναι ότι δεν μπορεί να κοιμηθείς και μόνος σου. Αυτό είναι κακό. Όταν είσαι ανάσκελα δεν είναι πιο εύκολο να ροχαλίσεις. Δεν ξέρω, ροχαλίζει. Δεν ροχαλίζει. Α, ωραία, πάλι καλά. Εσύ.